πρωί παρουσιαστήκατε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Μπορούμε να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση? Λοιπόν, έτσι αν είστε να φέρουμε ότι το 2014 έγινε μια εκδήλωση στο ΤΕΠΑΚ της Λεμεσού με κύριο ομιλητή τον Σμεράλη Ψαλάτ, τον πρώην συμμετοχικό ηγέτη, στην οποία παρευρέθηκε το κίνημά μας και άσκησε το δημοκρατικό του δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην έλευση του Μεχμέραλη Ψαλάτ στις ελεύθερες περιοχές, για τον οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία έχουμε καταθέτει και στο αρχείο της αστυνομίας, εμπλέκεται στην εξαφάνιση αγνωμένων προσώπων το 1954 ή την ενεργή εμπλοκή το 1954 κατά την τουρκική εισβολή. Γι' αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το αναφέρει και ο ίδιος ο Μεχμεράκη Παλάτ και παλιότερες συμμετέχειες του, όπως παραδείγματος χάρη στην εφημερίδα Ζαμάν, άσχετο όπως τώρα έχει αντλήσει τα στοιχεία και λέει ότι δεν ήταν και κόμπε το 1954. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να καταθέσει στην αστυνομία και πρέπει ερευνάται ήδη. Όμως κάποιοι αποφάσισαν ότι η φωνή αντίσταση πρέπει να σημωθεί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να διώκεται το φρόνημα, αντί να οδηγείται στα δικαστήρια ένας άνθρωπος που έπρεπε να πάρει εξαφάνιση εχμαλώτων, οδηγείται να ακούγεται. Θυμόμαστε λοιπόν, θυμηθήκαμε εκείνο το περιστατικό, είχαν συλληφθεί και πολίτες. Με ποια λοιπόν κατηγορία, ποιος κίνησε τις όλες διαδικασίες και με ποια κατηγορία εμφανιστήκατε σήμερα στο δικαστήριο και δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια εξέλιξη. Οι κατηγορίες που έχουν προστάσει είναι για λαγωγία, είναι για πλημέλημα και επίσης έχω για παράνομη είσοδο χώρων. Αναφέρω όμως εδώ ότι η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό, άρα πως είναι παράνομη είσοδος. Εντάξει, εδώ φαίνεται λίγο ότι είναι μια πολιτική δίωξη, κάθαρα. Κύριε Γιάδη, ποιος σας κατήγγειλε? Συλληφθήκατε από την αστυνομία και προχώρησε... Από την αστυνομία, μάλιστα. Ναι. Υπάρχει κάποια απόφαση? Όχι, έχει πάρει αναβολή η υπόθεση σήμερα, γιατί δεν παρουσιαστικά οι μάρτυρες στο δικαστήριο. Εγώ έχω παρευρεθεί στο δικαστήριο. Η υπόθεση έχει πάρει αναβολή μάλιστα για τις αρχές του Γενάρη. Κύριε Γιάδη, επειδή δεν είναι πολύ καλή η γραμμή μας, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Λοιπόν, αναβολή πήρε η διαδικασία. Ερχόμαστε πίσω στο στούντιο.